Με τη δέσμευση ότι οι πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποζημιωθούν και οι αποκαταστάσεις θα προχωρήσουν μέσα από συγκεκριμένο σχεδιασμό, ολοκλήρωσε την περιοδία τους στις πληγήσεις από τη Θεομηνία περιοχές των Χανίων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχοβίτης. Καλώς όρισε στράτο των Μουσούρων που δεν θα την πω χιλιοτραγούδι με το επαναστάσεων, το πότε θα κάνουμε ξαστεριά. Το έχεις ακούσει το τραγούδι? Εδώ δεν θα ξανακάνουμε ξαστεριά. Με μία μέρα έλεγχο, με μία μέρα έλεγχο, όλα θα γίνουν. Όλα αυτά είναι κόκκινα ακατάλληλα σπίτια για συζήτηση. Να φύγουν όλοι, να καταλήξουμε. Εκείνος δεν ξαναγυρίζει πίσω. Κτηνοτρόφος που χάθηκε, εκείνος δεν ξαναγυρίζει. Γιατί δεν θρυνούμε κτηνοτρόφους? Διότι η περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως βλέπεις, είναι εδώ. Σιγά σιγά όλα Υπουργέ, καμία τήρηση. Πρώτος σταθμός της περιοδίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν η κατεστραμμένη γέφυρα του Κερίτη. Τέτοια καταστροφή δεν βλέπεις καθημερινά. Αυτό είναι φαινόμενο που γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια. Από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, όπου είχε εκτενή ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους του νομού, ο Σταύρος Αραχοβίτης ανακοίνωσε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Έχουμε λοιπόν ζημιές στη φυτική παραγωγή και στη ζωική παραγωγή που μπορούν να ενταχθούν στον ΕΛΓΑ. Έχουμε υποδομές και απώλεια φυτικού κεφαλαίου, υποδομές μέσα στα χωράφια είτε σε αποθήκες που μπορούν να ενταχθούν στα ΨΕΑ. Έχουμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους. Το ύψος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, θα εξαρτάται από τον αριθμό των αμνοερυφείων που χάθηκαν και η καταβολή θα είναι εφάπαξ. Και αυτό δίνεται γιατί οι επαναλαμβανόμενες ζημιές έχουν αυξήσει το κόστος στους χανιώτες κτηνοτρόφους, αλλά επίσης έχουμε και απώλεια φυσικών βοσκοτόπων, οπότε και αυτό αναμένεται ότι θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος. Για την απώλεια κυψελών και αμνοερυφείων, τα οποία παρασύρθηκαν από χυμάρους και είναι αδύνατο να βρεθούν ώστε να γίνει ακριβής καταγραφή, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή από τον ΕΛΓΑ. Όχι μόνο ένας ελεγκτής, αλλά επιτροπή που σε συνεργασία με τους δήμους, με τους δημάρχους, με τις υπηρεσίες της ΔΑΟΚ και τους φορείς των κτηνοτρόφων θα πιστοποιείται ότι πραγματικά υπήρχε αυτή η απώλεια για να έχουμε αποζημίωση. Επειδή αυτές οι ζημίες δένονται με το 2018 με τη δήλωση καλλιέργειας, θα πρέπει να ήταν καταρχήν ασφαλισμένοι το 2018. Το αν θα έχουν πληρώσει ή όχι ακόμα, υπάρχει προθεσμία μέχρι 31 Τρίτου και βλέπουμε μετά για παρατάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα για τους ασφαλισμένους. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θα δοθεί παράταση στην προθεσμία δήλωσης απώλειας του φυτικού κεφαλαίου κατά περίπτωση, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι δηλώσεις είναι αληθείς. Στο μεταξύ, σε ένδειξη συμπαράστασης, η συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Κρήτης συμπαρίσταται ολόψυχα στους πηγέντες δημάρχους και πολίτες των Χανίων. Οι πληγές που άφησε είναι τέτοιες που θα δυσκολευτούμε να τις επουλώσουμε στο χρόνο που πρέπει, όμως η προσπάθεια πρέπει να είναι τεράστια. Όπως ανακοίνωσε ο Σταύρος Αραχοβίτης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ προετοιμάζει φάκελο τεκμηρίωσης για τις μη καλυπτόμενες δαπάνες, στον οποίο εντάσσονται επιστημονικά και μετεωρολογικά δεδομένα. Θα αποσταλεί στο Ταμείο Φυσικών Καταστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το αίτημα της πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης.